καλή αθλητική είδηση της ημέρας από το Materiale Sportivo. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Materiale Sportivo, η εκπομπή που αναζητά το υλικό που μας δίνει έμπνευση και ζωή στην καλή αθλητική είδηση της ημέρας. Στο μικρόφωνο του Ionion FM, ο Γιάννης Σταθόπουλος. Διαπιστώσετε, αγαπητοί φίλοι, ότι ο μουσικός τίτλος έναρξης αυτή τη φορά ήταν διαφορετικός. Πρόκειται για το τραγούδι Interstellar Highway, το οποίο ερμηνεύει η διακεκριμένη αθλήτρια του αθλητικού ομίλου Φιλοθέης, ψυχολόγος και μουσικός, η κυρία Αλεξάνδρα Γεωργακοπούλου, την οποία έχουμε απέναντί μας εδώ στο στούντιο του Ionion FM. Αγαπητή μου Αλεξάνδρα, καλώς ήρθες για πρώτη φορά στο ραδιοφωνικό αέρα της Δυτικής Ελλάδας και χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας. Καλώς σας βρήκα. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ανυπομονώ να τα πούμε. Πρωταθλήτρια Ελλάδας κορασίδων με συμμετοχές σε βαλκανικούς αγώνες. Συμμετείχες και στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, Αλεξάνδρα. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να μου κάνεις το ρεπορτάζ αγώνων αφού ήσουν εκεί και συμμετείχες. Θέλω να μας πεις ποιες ήταν οι εντυπώσεις σου τόσο ως αθλήτρια όσο και ως παρατηρήτρια. Τι αξιοσημείωτο αναφορικά με επιδόσεις, χρόνους, φιλαθλοκοινό ίσως έχεις να αναφέρεις και φυσικά προοπτικές, ειδικά εν όψη των επερχόμενων διεθνών διοργανώσεων με αποκορύφωμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλεξάνδρα, κάποιος αθλητής, αθλήτρια που ξεχώρισες ίσως? Ήταν ένα πολύ ωραίο διήμερο αγώνων όπου μετά από 2 χρόνια κορονοϊού είχε και πλήρη προσέλευση από τον κόσμο, δηλαδή επιτρεπόταν ο κόσμος πλέον χωρίς περιορισμούς να μπει στο στάδιο. Ναι, βεβαίως, μετά από 2 χρόνια όντως ο κόσμος ήταν εντυπωσιακά. Και ήταν και πολύ περισσότερος από ό,τι άλλες χρονιές, το οποίο οφείλεται και στους πρωταθλητές μας, τον Μίλτο τον Ντεντόγλου, τον Μανώλη τον Καραλή, που είχαν πολύ καλές επιδόσεις και πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού έγινε στο επικοντό. Δηλαδή θεωρείς, Αλεξάνδρε, ότι ο Μίλτος, ο Ντεντόγλου και ο Κάραλης ήταν η βασική πόλη έλξης για το κοινό για να έρθει στο διήμερο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος? Σίγουρα ήταν. Ο κόσμος πλέον μαθαίνει και πιο εύκολα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μαθαίνει πιο εύκολα για τους πρωταθλητές και για τις επιδόσεις τους. Ναι, σωστό είναι αυτό. Και από ό,τι έχω μάθει δηλαδή και από προπονητές και από ομίλους, έχουν, ας πούμε, και πολύ μεγαλύτερη προσέλευση σε παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το στίβο, επειδή έχουν ακούσει αυτά τα ονόματα και έχουν μάθει, μπορεί να μην είχαν ακούσει πιο πριν τι είναι ο στίβος, μαθαίνουν, ακούνε και θέλουν να συμμετάσχουν, να δουν τι είναι αυτό και να το κάνουν και εκείνα. Το οποίο είναι... Και ποια είναι η αίσθησή σου από όλα αυτά που είδες το διήμερο? Ποιες είναι οι προοπτικές που έχουμε σαν χώρα για τις επερχόμενες διεθνείς διοργανώσεις? Είχαμε ήδη πολύ καλές εμφανίσεις στο Πανευρωπαϊκό Κλειστού Στίβου που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Σωστά. Αυτό μας δείχνει ότι και στους επόμενους διεθνείς αγώνες μπορούμε να περιμένουμε πολλά ωραία πράγματα
και από τους αθλητές μας που έχουν ήδη διακριθεί, αλλά και από αυτούς που περιμένουμε με ανυπομονησία να διακριθούν. Επειδή μιλάς για αθλητές που έχουν διακριθεί και θα διακριθούν, αξίζει να το πάω και σε παρελθοντικό χρόνο. Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί ότι προέρχεσαι από αθλητική οικογένεια, καθώς οι γονείς σου είναι πρωταθλητές, διακεκριμένοι αθλητές, πρωταθλητές και οι δύο αθλημάτων του Στίβου, με πανελλήνια ρεκόρ να σημειωθεί. Μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο της δισκοβολίας, τον πατέρα σου, και την Ατάσα Μπαρδοπούλου στα 400 μέτρα, την μητέρα σου. Μου επιτρέπεις, Αλεξάνδρα, την αναφορά αυτή στους σπουδαίους γονείς σου, γιατί πολλοί θεωρούν ως βάρος στις πλάτες τους, στην αυθυπαρξία τους, θα μπορούσε να πει κανείς, να γίνεται αναφορά στους γονείς τους. Εννοείται, χαίρομαι πολύ να γίνεται αναφορά στους γονείς μου, γιατί έτσι κι αλλιώς κι εγώ σε εκείνους οφείλω την ανασχόλησή μου με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα με τον Στίβο, το οποίο μου έχει δώσει πολλά πράγματα, και θεωρώ ότι ο αθλητισμός και ειδικά ο πρωταθλητισμός μπορεί να δώσει πολλά πράγματα στους ανθρώπους, αλλά και γενικότερα ήταν οι κύριοι υποστηρικτές μου σε ό,τι έκανα στη ζωή μου, με ό,τι ασχολήθηκα και αργότερα. Μου δίνεις λοιπόν ωραία πάσα να μιλήσουμε και για όλα τα υπόλοιπα που κάνεις και έχεις διακριθεί πλην του αθλητισμού, όπως η επιστήμη της ψυχολογίας και η μουσική. Ο ηχολήπτης μας έχει ήδη βάλει να ακούσουμε το τραγούδι Modern Times. Σύνθεση στίχη Κλέαρχος Θεοδόρου και Seasons in the Sun, που είναι το όνομα της μπάντας μας. Και στο τραγούδι φυσικά η καλεσμένη μας, η Αλεξάνδρα Γεωργακοπούλου. Ας μιλήσουμε λοιπόν, Αλεξάνδρα, για ψυχολογία. Με ποιο είδος ψυχολογίας ασχολείσαι, και επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούμε και για αθλητική ψυχολογία, πες μας πώς αυτή μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργικότητα των ανθρώπων, παύλα αθλητών, και την ποιότητα της ζωής τους εν γέννη. Εγώ ασχολούμαι κατά βάση με την ψυχοθεραπεία, με τον τομέα αυτό δηλαδή. Είμαι στην διαδικασία εκπαίδευσης, τελειώνω δηλαδή την εκπαίδευσή μου στην γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία. Είναι μια προσέγγιση μεταξύ πολλών άλλων προσεγγίσεων στην ψυχοθεραπεία. Όσον αφορά την αθλητική ψυχολογία, είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο να υπάρχει μια υποστήριξη από κάποιον αθλητικό ψυχολόγο. Βοηθάει πάρα πολύ, βοηθάει πολύ στο να διαχειρίζεται ο αθλητής τη ματέωση, τις αποτυχίες, που κακά τα ψέματα στον αθλητισμό, στον πρωταθλητισμό, αυτά υπάρχουν παντού. Δηλαδή, απόρριψη. Ναι, την απόρριψη ακριβώς. Οπότε η αθλητική ψυχολογία έρχεται να υποστηρίξει τους ανθρώπους, τους αθλητές, στο να διαχειριστούν καλύτερα τα αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να προκύπτουν από την ενασχόλησή τους με τον πρωταθλητισμό. Είμαι μεγάλος Είμαι μεγάλος θαυμαστής της επιστήμης σας. Από τα αγαπημένα μου μαθήματα στο πανεπιστήμιο, όταν σπούδαζα marketing, ήταν η συμπεριφορά καταναλωτή, που κατά 70% πραγματεύεται θέματα αναφορικά με την ψυχολογία. Στο marketing, Αλεξάνδρα, έχουμε τα λεγόμενα 4P. Product, price, place and promotion, δηλαδή προϊόν, χώρος, προώθηση και τιμή. Θα ήθελα τώρα εσύ, Αλεξάνδρα, να μας αναλύσεις τα 4 σίγμα της ψυχολογίας. Ναι, τα 4 σίγμα της ψυχολογίας αναφέρονται στο συναίσθημα, τη συμπεριφορά, τη σκέψη και το σώμα, τις σωματικές αντιδράσεις. Ουσιαστικά αυτά είναι 1/5 σίγμα, οι συνέπειες δηλαδή, που έχουμε από κάποια γεγονότα τα οποία μας συμβαίνουν, την αξιολόγηση την οποία κάνουμε για αυτά τα γεγονότα, δηλαδή τις πεπιθήσεις μας που έχουμε για αυτά τα γεγονότα,
με βάση αυτές τις πεπιθήσεις έρχονται οι συνέπειες, τα 4 σίγμα. Είτε αυτό αναφέρεται στο τι σκεφτόμαστε, πώς συμπεριφερόμαστε, τι συναίσθημα έχουμε ή πώς το σωματοποιούμε αυτό. Μάλιστα. Με ποιο τρόπο. Και το σώμα είναι κάτι πολύ σημαντικό, όπως και στον αθλητισμό είναι πολύ πολύ σημαντικό να ακούμε το σώμα μας για να καταλαβαίνουμε. Βέβαια. Τι σήματα μας δίνει, πότε είμαστε πολύ κουρασμένοι, πότε είμαστε κοντά σε τραυματισμό. Σωστό. Πότε... Άμα πάθεις δηλαδή μια κράμπα, το σώμα θέλει να σου πει κάτι. Ακριβώς. Πρέπει να πιούμε νερό, πρέπει να πάρουμε ηλεκτρολίτες, έτσι. Έτσι και στην ψυχολογία και στην ψυχοθεραπεία είναι πολύ σημαντικό να ακούμε το σώμα μας. Μας δίνει σήματα, μας λέει ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε, κάτι πρέπει να ρυθμίσουμε καλύτερα, κάτι πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα. Για πες ένα παράδειγμα. Παράδειγμα, το στομάχι είναι ένα... Ο δεύτερος εγκέφαλος, όπως λένε. Ακριβώς. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένος. Όχι, ψέματα, αυτό είναι το έντερο. αυτό είναι το έντερο. Ναι. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο το στομάχι με δύο βασικά συναισθήματα. Το άγχος και το καταθλιπτικό συνέστημα, έτσι, τη θλίψη, τη στεναχώρια. Μάλιστα. Πόσες φορές λέμε σφίχτηκε το στομάχι μου, ναι. Δεν μπορώ να φάω όταν είμαι στεναχωρημένος ή όταν είμαι πολύ αγχωμένος. Βεβαίως, ακούγεται κατά κόρον. Ακριβώς. Έτσι μπορούμε, ακούγοντας το σώμα μας, να καταλάβουμε τι σήμα μας δίνει το σώμα μας και τι πρέπει να αλλάξουμε. Έτσι συνδέονται πολύ πολύ άμεσα οι δύο αυτοί τομείς. Σκέψη είπες, συμπεριφορά, συναίσθημα, σώμα. Είπες πολύ σωστά για τα σήματα και τα μηνύματα που μας στέλνει το σώμα όταν είμαστε τραυματισμένοι physically ή mentally. Θα ήθελα τώρα να κάνουμε λίγο focus και στο συναίσθημα, ώστε να αναφερθούμε και στην τρίτη δεξιότητά σου, αυτή της μουσικής. Ναι. Προσωπικά θεωρώ ότι αθλητισμός, μουσική και ψυχοθεραπεία είναι ο ιδανικός συνδυασμός για το healing, δηλαδή την ίαση του σώματος και της ψυχής. Είναι αυτός ο λόγος που θέλησες εκτός από αθλητισμό και ψυχοθεραπεία να κάνεις και μουσική, Αλεξάνδρα? Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό, ότι η μουσική, δηλαδή και οι τέχνες γενικότερα, όχι μόνο η μουσική, ο αθλητισμός και η ψυχοθεραπεία που αποτελεί εξέλιξη ή προέκταση της φιλοσοφίας είναι οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους δομείται αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν νους υγιής εν σώματι υγιή, το ευζήν δηλαδή, το well-being. Έτσι. Σωστά. Όσον αφορά εμένα... αυτά τα τρία ήρθαν κάπως σε διαφορετικές φάσεις. Δηλαδή ξεκίνησα από πολύ μικρή να ασχολούμαι με τη μουσική, να μαθαίνω πιάνο και να ασχολούμαι με το στίβο. Α, παράλληλα δηλαδή και τα δύο. Ψιλοπαράλληλα σχεδόν. Okay. Όπου το έκανα στην αρχή σε πολύ έτσι, ενώ σε επίπεδο του να μάθω, να δω τι μου αρέσει, πού έχω κλείσει, ειδικά στο στίβο, να δω σε ποιο άθλημα μου αρέσει και πού έχω ταλέντο, ας πούμε, αν το θέλεις. Ναι, ναι. Και πολύ μετά ήρθε για μένα το ενδιαφέρον μου για την ψυχολογία. Okay. Διαβάζοντας και έχοντας και το παράδειγμα της μητέρας μου που διαβάζει πολλά βιβλία και πιάνοντας στα χέρια μου βιβλία όπως π.χ. του Γιάλομ και αρχίζοντας να διαβάζω βιβλία που αφορούσαν την ψυχολογία, άρχισε να μου κεντρίσει το ενδιαφέρον. Να δώσουμε λοιπόν τα credit και στην μεγάλη, τη σπουδαία μας αθλήτρια, την Νατάσα την Παρδοπούλου, μητέρα της Αλεξάνδρας Γεωργακοπούλου. Συνεχίζεις, Αλεξάνδρα. Ναι, και κάπως έτσι μου γεννήθηκε και μου διατηρήθηκε αυτό το ενδιαφέρον για την ψυχολογία, το οποίο και αποφάσισα να σπουδάσω μετά. Η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός κατά τη διάρκεια των σπουδών μου ήταν πολύ πιο δύσκολος, ο πρωταθλητισμός, γιατί γυμναζόμουν και πάντα νομίζω ότι θα γυμνάζομαι. Λογικό. Έτσι, αυτό γίνεται μετά από ένα σημείο και μετά γίνεται και λίγο φιλοσοφία ζωής. Δεν νομίζω ότι ποτέ κανείς που έχει ασχοληθεί πολύ έντονα μπορεί να το αποτινάξει. Είναι στάση ζωής όντως. Ναι. Η μουσική. Η μουσική υπήρχε πάντα εκεί ως τρόπος έκφρασης και ως τρόπος εκτόνωσης, γιατί είναι πολύ σημαντικός τρόπος εκτόνωσης η μουσική. Είναι συνέστημα η μουσική. Είναι. Είναι πολύ έντονα συνδεδεμένο με το συναίσθημα. Ναι. Και για να το δέσω λίγο, Αλεξάνδρα, και με την ψυχοθεραπεία, γνωρίζω πολύ καλά από την εμπειρία μου σε παιδιατρικές κλινικές ότι υπάρχει και ιδιότητα, υπάρχει και ειδικότητα, Αντώνη 12, υπάρχει και η ειδικότητα της μουσικοθεραπείας. Ναι. Η μουσικοθεραπεία... από μόνη της, έτσι σαν θεραπεία σε
ψυχολογικές δυσκολίες ή κάποιες άλλες, ας πούμε, ψυχιατρικές διαταραχές, νευροχημικές διαταραχές, ας τις πούμε. Σωστά, ναι. Δεν μπορεί να σταθεί από μόνη της απαραίτητα θεραπευτικά, αλλά είναι πολύ, πολύ σημαντικό εργαλείο συμπληρωματικά στους ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάποια δυσκολία έκφρασης συναισθήματος ή σε παιδιά που να έχουν κάποιες γνωστικές δυσκολίες ή κάποιες νοητικές αδυναμίες ή να βρίσκονται π.χ. στο φάσμα του αυτισμού, που δεν έχουν πολύ μεγάλη ευκολία να επικοινωνήσουν τις σκέψεις τους και το συναίσθημά τους με τον τρόπο που εμείς περιμένουμε να το κάνουν, οπότε το κάνουν μέσω της μουσικής. Και αυτό μας δίνει ένα πολύ πολύ σημαντικό και ωραίο εργαλείο, γιατί η μουσική είναι από μόνη της κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, ναι. Μας δίνει λοιπόν ένα πολύ ωραίο εργαλείο να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά ή τέλος πάντων τον οποιονδήποτε να επικοινωνήσει αυτό που πραγματικά αισθάνεται. Και η δική σου σχέση με τη μουσική δεν περιορίζεται μόνο στο επίπεδο του χόμπι, αλλά... Η δική μου σχέση με τη μουσική το τελευταίο διάστημα έχει γίνει λίγο πιο, ας πούμε, επαγγελματική. Όχι ας πούμε, νομίζω ότι είναι επαγγελματική πλέον. Ναι, με την μπάντα του Seasons in the Sun. Ήδη ακούσαμε δύο από τα κομμάτια mm-hmm. σου, φιλάμε και το τρίτο Save the Best for Last που λέμε, ναι, και στα χωριά μας, ειδικά στα χωριά της Δυτικής Ελλάδας. Ναι, στις 15 Ιανουαρίου κάναμε την παρουσίαση του δίσκου μας Spectrum στο Faust και αναμένουμε τώρα τα επόμενα μας live που θα είναι υπό προγραμματισμό, δηλαδή δεν έχουμε κάτι ακόμα να ανακοινώσουμε, αλλά ανυπομονούμε να το προγραμματίσουμε και να μπορέσουμε να ξαναπαίξουμε. Οπότε τίτλος συγκροτήματος ξανά για τους ακροατές μας, και Seasons in the Sun με το album Spectrum και η σύνθεση του group. Η σύνθεση του γκρουπ είναι ο Κλέαρχος Θεοδόρου στην κιθάρα και τους στίχους και τη μουσική, ο Μάνος Βλάχος στον μπάσο και τη μουσική, ο Δαμιανός Μετικαρίδης στα ντραμς και εγώ. Λοιπόν, θέλουμε προσκλήσεις για την επόμενή σας μουσική παράσταση, για να έχουμε να δίνουμε και στους ακροατές μας. Και την επόμενη φορά βέβαια που θα παρουσιάσετε στην Δυτική Ελλάδα, σε κάποιο σημείο της Δυτικής Ελλάδας, να ξέρετε ότι θα είμαστε και χορηγοί σας επικοινωνίας. Λοιπόν, ας κλείσουμε, Αλεξάνδρα, με τον τρόπο που ξεκινήσαμε. Αθλητικά. Μας ανέφερες για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θέλω να μας πεις πιο συγκεκριμένα ποιες είναι οι προοπτικές του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα, ειδικά τώρα που έρχονται και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024. Κοντεύουνε, φτάσανε σχεδόν. Ναι, ναι, όντως. Κοίτα, ελπίζουμε, νομίζω όλοι όσοι αγαπάμε τον αθλητισμό και ασχολούμαστε με κάποιο τρόπο με αυτόν, είτε συμμετέχοντας πιο ενεργά είτε απλώς παρακολουθώντας, ελπίζουμε να έχουμε μεγάλη συμμετοχή. Φαίνεται ότι θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή και ωραίες συμμετοχές, δηλαδή πάμε όντως να... πάνε οι αθλητές μας όντως να κατακτήσουν θέσεις και να διακριθούν, το οποίο πάντα είναι προφανώς πάρα πολύ ευχάριστο. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες θα έχουμε αυτό που λέμε 50-50, δηλαδή ίση συμμετοχή αθλητών και αθλητριών, ανδρών και γυναικών. Πολύ σωστά. Το οποίο είναι πολύ πολύ ευχάριστο. Βεβαίως. Και πραγματικά νομίζω ότι όλοι ανυπομονούμε να έρθουν αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες και να δούμε πραγματικά τους αθλητές μας να διασκεδάζουν, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού που μερικές φορές το ξεχνάμε λίγο στο βωμό της επιτυχίας. Είναι πολύ σημαντικό η διασκέδαση, να ευχαριστιόμαστε τον πρωταθλητισμό και αν έρθουν και οι διακρίσεις. Τέλεια. Γιατί μου φαίνεται, θέλω να, με συγχωρείς, θα κολλήσω λίγο εδώ, αλλά γιατί μου φαίνεται λίγο τοπικό αυτό, δηλαδή να διασκεδάζουμε στον πρωταθλητισμό. Θέλω να μου το αναλύσεις και με ψυχολογικούς όρους. Δηλαδή, βλέπω αγχωμένους ανθρώπους στον πρωταθλητισμό. Η διασκέδαση είναι μόνο στον αθλητισμό, ή κάνω λάθος? Ναι. Κοίτα. Εσύ, δηλαδή, σαν πρωταθλήτρια, ναι, που είσαι, το διασκεδάζεις τη διαδικασία του να πάρεις όλες αυτές τις διακρίσεις που έχεις πάρει, ήταν μια διασκεδαστική διαδικασία ή ήταν άκρος αγχωτική?
σίγουρα τίποτα δεν είναι απόλυτο. Υπάρχει μέσα και η διασκέδαση και το άγχος. Όσο μιλάμε για το άγχος, αυτό που θέλουμε και μέσα από την ιδιότητά μου, εμένα ως ψυχολόγος μπορώ να μιλήσω για αυτό, θέλουμε την ανησυχία, θέλουμε το λειτουργικό άγχος, αυτό που λέμε το παραγωγικό άγχος. Εννοείται ότι εφόσον μας ενδιαφέρει το πώς θα τα πάμε, δεν πάει κάποιος αθλητής για να κατέβει σε έναν αγώνα και να μην τον νοιάζει το αποτέλεσμα, έτσι. Έχουμε άγχος, έχουμε αυτό που λέμε όμως λειτουργικό άγχος. Όταν το άγχος μας γίνεται μη λειτουργικό, εκεί είναι που πρέπει να ακούσουμε το σώμα μας, να ακούσουμε το στομάχι μας, να ακούσουμε το συναίσθημά μας και να δούμε αν πρέπει να αλλάξουμε κάτι και πώς μπορούμε να γίνουμε εμείς πιο λειτουργικοί όσον αφορά τα συναισθήματά μας, το οποίο θα επηρεάσει φυσικά και τα αποτελέσματα που θα έχουμε αθλητικά, αλλά και την υπόλοιπη ζωή μας, εννοείται. Με αυτά τα όμορφα μηνύματα κλείνουμε. Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Γεωργακοπούλου, αθλήτρια, ψυχολόγος και μουσικός. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου στο στούντιο του Ιόνιν FM. Να ξέρεις, άνοιξες λογαριασμούς με το Materiales Sportivo και κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή με το Change που ερμηνεύεις εσύ, μουσική Κλέαρχος Θεοδόρου και Μάνος Βλάχος. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ανυπομονώ να τα ξαναπούμε. Today I'm thinking of setting fire to my misery. Tomorrow maybe, when I won't be so sad. If only I knew that for passing and passing by. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς για την προσοχή. Καλή συνέχεια με την ακρόαση των εκπομπών του Ionion FM. Ήταν το Materiale Sportivo, η καλή αθλητική είδηση της ημέρας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σταθόπουλο από το Ionion FM.